επισκεφτούμε ένα ιδιαίτερο θέμα, να συναντήσουμε ιδιαίτερους ανθρώπους, ανθρώπους του εθελοντισμού, του εθελοντικού πνεύματος. Ορίστε, όλη η ομάδα. Λοιπόν, θα πάμε να γνωρίσουμε καλύτερα το τέταρτο σύστημα αεροπροσκόπων Ηρακλείου, το οποίο εδρεύει στην καρδιά της πόλης του Ηρακλείου, στη Βίγλα συγκεκριμένα. Βλέπω παιδιά, βλέπω χαρούμενα πρόσωπα, βλέπω τους ανθρώπους που ηγούνται έτσι των προσκόπων εκεί. Και θέλω να καλησπερίσω τον κύριο Γιώργο Κουναλάκη, τον αρχηγό του συστήματος, και την κυρία Ελένη Αλδάκου, υπαρχηγό του συστήματος, για να τους γνωρίσουμε καλύτερα. Λοιπόν, κύριε Κουναλάκη, θέλω να ξεκινήσω από εσάς. Μαθαίνω το τελευταίο διάστημα και διαβάζω ότι έχετε έτσι μια πολύπλευρη δράση. Είτε αυτό έχει να κάνει με τον εθελοντισμό, είτε έχει να κάνει με άλλα θέματα που αφορούν τουλάχιστον ομαδική συνεργασία. Πείτε μας λίγα λόγια για το σύστημα αεροπροσκόπων Ηρακλείου. Καλησπέρα, Λευτέρη. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές. Η αλήθεια είναι πως ο προσκοπισμός είναι κάτι το ιδιαίτερο. Όσοι το γνωρίζουν σαν κίνηση, ξέρουν ακριβώς τι βιώνουμε και τι κάνουμε. Όσοι δεν το γνωρίζουν, αυτό που έχουμε να πούμε είναι ότι είναι μια κίνηση παιδαγωγική, βασιζόμενη στους εθελοντές μας, στους ενήλικους, και ουσιαστικά προσφέρει πολύπλευρη απασχόληση στα παιδιά μας. Από εκεί και πέρα κάνουμε πάρα πολλά πράγματα, πέρα από το παιδαγωγικό κομμάτι, προσπαθούμε τουλάχιστον να προσφέρουμε στην κοινωνία και να είμαστε συνεχώς παρόντες όπου μας χρειάζονται. Κύριε Κουναλάκη, μέχρι τώρα γνωρίζαμε τους προσκόπους, τώρα ακούω και αεροπρόσκοποι. Ποια είναι η διαφορά, υπάρχει κάποια μικρή διαφορά μεταξύ των δύο ονομασιών και βεβαίως όλων όσων πρεσβεύουν? Πάντα υπήρχαν αεροπρόσκοποι, ναυτοπρόσκοποι και δασοπρόσκοποι παλαιότερα. Σήμερα υπάρχουν ναυτοπρόσκοποι και αεροπρόσκοποι και σκέτοπρόσκοποι. Ουσιαστικά οι διαφορές μας είναι ελάχιστες, καθώς όλοι ασχολούμαστε με το παιδαγωγικό κομμάτι που πρεσβεύει ο προσκοπισμός. Απλά εμείς σαν αεροπρόσκοποι δίνουμε λίγο παραπάνω έμφαση στο κομμάτι του αέρα. Όπως οι ναυτοπρόσκοποι δίνουν λίγο παραπάνω έμφαση στο κομμάτι νερό, έχουν βάρκες και κάνουν κοπηλασίες κτλ. Εμείς έχουμε ένα βενζινοκίνητο αερομοντέλο και το πετάμε. Έχουμε αλεξίδιτο πλαγιάς πρόσφατα που το δοκιμάζουμε. Πάντα με κανόνες ασφαλείας και ό,τι άλλο επιβάλλει το παιδαγωγικό πρόγραμμα. Θέλω να πάμε λίγο και στην κυρία Αλδάκου, η οποία περιμένει. Δεν έχουμε διαφορές με το κανονικό. Κατανοητό, ναι. Κατανοητό. Θέλω να πάμε και στην κυρία Αλδάκου, η οποία περιμένει και είναι στην ιδιότητα υπαρχηγός του συστήματος. Κυρία υπαρχηγέ, καλησπέρα σας. Από το στούντιο της Κρήτη. Καλησπέρα, Λευτέρη. Καλησπέρα. Καλησπέρα από το λόχο προσκόπων. Καλά είμαστε, καλά είμαστε και είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι όταν συνομιλούμε μαζί σας, όταν συνομιλούμε με τα μικρά παιδιά. Πείτε μας λίγο, πώς αντιλαμβάνονται τα παιδιά, τα μικρά παιδιά, το κομμάτι του προσκοπισμού, ας το πούμε έτσι, αλλά και του γενικότερα του κλίματος, το να είναι εθελοντές οι ίδιοι και να προσφέρουν τελικά στην κοινωνία που πραγματικά υπάρχουν ανάγκες. Και το κομμάτι του εθελοντισμού είναι ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας που καλύπτει πολλά κενά. Καλησπέρα και από μένα. Τα παιδιά έρχονται εδώ με όλη τους την θέληση και το χαμόγελό τους. Από τη στιγμή που θα μπουν στον προσκοπισμό, αντιλαμβάνονται τις ηθικές αξίες και αυτούς τους στόχους που έχουμε να περάσουμε εμείς σαν βαθμοφόροι. Το παιχνίδι είναι η αρχή μας και το ήθος μας. Τα παιδιά αντιλαμβάνουν τον εθελοντισμό από τη στιγμή που είναι σε όλες τις δράσεις και προσφέρουμε για την πόλη μας αλλά και για τον συνάνθρωπό μας. Τα παιδιά καταλαβαίνουν και αντιλαμβάνονται μέσα από το παιχνίδι όλες αυτές τις αξίες και είναι πάντα πρόθυμοι για το καλό. Αυτές είναι οι αρχές μας και ο νόμος μας. Από τη στιγμή λοιπόν που έχουμε την υπόσχεσή μας και μπαίνουν στον προσκοπισμό, αυτομάτως γίνονται και εθελοντές και κομμάτι του προσκοπισμού με το προσκοπικό πνεύμα που τους διακατέχει. Κυρία Αλδάκου, ένα από τα όνειρα κάποιων παιδιών πριν μπουν και γίνουν πρόσκοποι, πριν μπουν στο σύστημα, ονειρεύονται λίγο και σκέφτονται το κομμάτι των εκδρομών. Το κομμάτι της εξόρμησης και της αληθινής, της πραγματικής περιπέτειας, όπως αυτή βιώνεται μέσα σε περιβάλλοντα όπως και αυτός το οποίο σας συναντάμε αυτή τη στιγμή. Αλλά πόσο εύκολο τελικά είναι για έναν γονιό να αφήσει το παιδί του στα χέρια τα δικά σας, πώς το αντιλαμβάνεστε για το κομμάτι δηλαδή της οικογένειας? Υπάρχει εμπιστοσύνη? Η εμπιστοσύνη υπάρχει καθώς γνωρίζουν όλοι τους βαθμοφόρους μας και το επιτελείο μας, καθώς υπάρχουν εκπαιδεύσεις συγκεκριμένες που πάμε τα παιδιά εκδρομές.
Εννοείται υπάρχει το άγχος και ο φόβος στην αρχή των παιδιών, καθώς αφήνουν τα παιδιά τους να πάνε στο δάσος, να κατασκηνώσουν, να μαγειρέψουν μόνα τους. Αλλά από τη στιγμή που ξεκινάει μία εκδρομή, μία κατασκήνωση, τα παιδιά μαθαίνουν ακριβώς την ασφάλεια, ξέρουν να γνωρίζουν και να φροντίζουν τον εαυτό τους και τους γύρω τους. Οπότε οι γονείς αυτομάτως μας εμπιστεύονται, καταλαβαίνουν αυτό που κάνουμε και έτσι δεν υπάρχει κανένας φόβος, καθώς και εμείς έχουμε πάρει όλα και λάβει τα κατάλληλα μέτρα γι' αυτό. Πάμε στον κύριο Κουναλάκη. Κύριε Κουναλάκη, τι θα ακολουθήσει για τα παιδιά, ποιες είναι οι δραστηριότητες που θα ακολουθήσουν μέσα στο καλοκαίρι? Και βεβαίως πολλοί είναι αυτοί οι τηλεθεατές που μας βλέπουν και πραγματικά θα ενδιαφέρονται με το έργο το οποίο έχετε επιδείξει όλα αυτά τα χρόνια στο Ηράκλειο. Όλοι σας ξέρουν για το έργο σας, αλλά και για τη φροντίδα που δίνετε και τις γνώσεις που δείχνετε στα μικρά παιδιά. Τι θα ακολουθήσει μέσα στο καλοκαίρι και ποιες προϋποθέσεις υπάρχουν τελικά για ένα παιδί να συμμετέχει στο σώμα αεροπροσκόπων Ηρακλείου? Η αλήθεια είναι πως σαν πρόσκοποι χτίζουμε σιγά σιγά όλη τη χρονιά μας από το Σεπτέμβριο που ξεκινάμε για να κορυφώσουμε το καλοκαίρι που έρχεται. Με χαρά έχουμε ολοκληρώσει τα 2 από τα 3 τμήματα. Μένουν μόνο τα παιδιά του Λυκείου, τα οποία στοχεύουν φέτος να πάνε στα τέλη Αυγούστου στην Ήπειρο, να περάσουν φαράγγι του Βίγου, να κατέβουν στην Πάργα και να κάνουν μια τεράστια διαδρομή. Πράγματα που δεν μπορεί να τα κάνει ο κάθε συνομήλικός τους μόνος του. Και ουσιαστικά έτσι ολοκληρώνεται η χρονιά αυτή και ξεκινάμε μετά ξανά από Σεπτέμβριο πάλι με τα υπάρχοντα παιδιά και με νέα παιδιά που μπορούμε να δεχτούμε. Και σε αυτό που με ρωτήσατε είναι ότι δεχόμαστε παιδιά άνω των 7, δηλαδή να είναι Δευτέρα Δημοτικού, τα οποία εντάσσονται στο τμήμα της Αγίας Λυκοπούλων, όπως βλέπετε εδώ πέρα με τα κίτρινα, τα ωραία, τα πουκαμισάκια. Mm-hmm. Και έχουμε 3 τμήματα ανηλίκων, τα οποία διαφοροποιούνται ανάλογα με τις ηλικίες, γιατί διαφοροποιούνται και τα ενδιαφέροντα των παιδιών. Οπότε αλλιώς στοχεύεις με το παιχνίδι στη μικρή ηλικία, αλλιώς στη μεγάλη και αλλιώς στους προσκόπους που είναι τα παιδιά του γυμνασίου. Μάλιστα. Και έτσι με αυτή την. Για να έρθουν σε εμάς. Παρακαλώ, πείτε μας. Ναι, ναι. Συγγνώμη λίγο. Για να έρθουν σε εμάς, το πιο απλό πράγμα που έχουν να κάνουν είναι είτε να μας ψάξουν στο Facebook, στη σελίδα μας, το τέταρτο σύστημα αεροπροσκόπων Ηρακλείου, ή να μπουν στην ιστοσελίδα μας, η οποία είναι www.lofos.gr. Το Λόφος είναι από το χώρο που είμαστε εδώ πέρα και είναι μέσα στα στη Βίγλα, στο Ηράκλειο, για όσους δεν γνωρίζουν, πίσω από παλιό χώρο του Λούνα Πάρκ στην καρδιά της πόλης του Ηράκλειου. Πολλοί ενδεχομένως να μην το γνωρίζουν. Εμείς είμαστε εδώ όμως, σας γνωρίσαμε, σας μάθαμε, μάθαμε για το χώρο στον οποίο βρίσκεστε και έτσι με αυτή την πολύ πολύ όμορφη εικόνα, με αυτά τα παιδιά που θέλω πραγματικά να τα χαιρετήσετε ένα προς ένα και να τα ευχαριστήσετε και τις οικογένειές τους που τους έδωσαν την άδεια να βρίσκονται στον τηλεοπτικό φακό και να παρουσιάσουμε όλες αυτές τις δράσεις και το τι είναι τελικά το σύστημα αεροπροσκόπων Ηρακλείου στην Κρήτη TV. Σας ευχαριστώ κύριε Κουναλάκη και κυρία Αλδάκου και επιφυλάσσομαι να τα πούμε και με την νέα χρονιά κάποια στιγμή, πρώτα ο Θεός, έτσι, και να δούμε αναλυτικότερα και πιο ενδοσκοπικά τις δράσεις οποίες κάνατε είτε στο Βίκο είτε σε άλλες περιοχές της Ελλάδος που χρειάστηκε να μεταβείτε μαζί με τα παιδιά και τους προσκόπους. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια και καλό καλοκαίρι. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ.